Τώρα που μιλάς και έτσι και πώς εκφράζεσαι, καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά και τώρα που σε έχω απέναντί μου, είσαι έτσι πολύ οικία, μου βγάζεις μια οικειότητα μεγάλη, είσαι γενικά αγαπητή, το έχεις μέσα σου, παρακαλώ. Κερδίζεται, πώς συμβαίνει αυτό, γιατί σε αγαπάνε εγώ. Γιατί δεν είμαι ηλίθια κατά κύριο λόγο, εννοώ, είναι πολύ σημαντικό σήμερα η μέρα να βρεις ανθρώπους που δεν είναι ηλίθιοι. Ναι. Δεν είμαστε πάρα πολύ. Εντάξει. Στον κύκλο μου, ευτυχώς, είμαστε περισσότεροι, αλλά γενικά... κάπως, το έχω να πω. Αυτή είναι η ελκυστική μου γνώμη για σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι τυχαίνει. Ναι. Ενώ τυχαίνει κάποιες φάτσες να είναι πιο αγαπητές. Δεν το προσπαθείς όμως. Στα αλήθεια καθόλου. Ναι, ίσως γι' αυτό κιόλας. Ίσως δεν το προσπαθώ περισσότερο από όσο πρέπει. Δηλαδή, τόσο καθόλου δεν το προσπαθώ. Που κάτι φορές λέω, θα με δει και κανένας θα με μουτζώνει. Τώρα, ας πούμε, η ατάκα που είπα, γιατί δεν είμαι ηλίθια, είναι πολύ ελιτίστικη σαν φράση. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Ναι. Γκο! Καλώς ήρθες. Σε παρακαλώ πολύ. Τι μας έφτιαξες, είναι σπαρταριστό. Είναι. Σπαρταριστό. Σχεδιασμένο ειδικά για μένα. Εσένα σου φτιάξε, τι της έφτιαξες? Μία σιμιδαλό κρέμα. Σιμιδαλό. Μια ζεστή κρέμα. Μοιάζει με την κρέμα του γαλακτομπούρεκου. Μάλιστα. Αλλά είναι λίγα. Αλλά είναι λίγα. Μπράβο. Αλλά εμείς τρώμε πανακότα. Πανακότα. Εσείς τρώτε πανακότα. Ωραία. Για επειδή η τελευταία στιγμή ενημερώθηκα και την καλεσμένη μας ότι είναι βίγκαν, έκανα ένα γρήγορο. Τι ωραία εμφάνιση. Τι θυμάσαι από την πρώτη σου δουλειά ως μαγείρισα, θέλω να μου πεις. Στα αλήθεια, στα αλήθεια, ντοματίνια. Α, ήταν η πρώτη συνταγή αυτή. Πάρα πολλά κιλά, ήταν πάρα πολλά κιλά. Θυμάμαι αυτό και θυμάμαι ότι στην πρώτη μου δουλειά ως μαγείρισα κατάλαβα πόσο καθόλου δεν είναι οι κουζίνες σχεδιασμένες για γυναίκες, γιατί εγώ που δεν θεωρούμαι κοντή γυναίκα, είμαι 68, δεν έφτανα το πίσω μάτι ούτε για αστείο και έβαζα σκαλάκι για να φτιάξω την μπεσαμέλ. Ισχύει ότι οι άντρες είναι περισσότεροι σε μια κουζίνα από ό,τι ναι, γυναίκες. Γιατί σωματικά είναι πιο εύκολο να αντέξουν τη δουλειά, δηλαδή είναι πιο ανθεκτική, είναι πιο δυνατή. Αλλά οι συνάδελφοί μου, οι γυναίκες, τα καταφέρνουν άψογα και είναι πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ δημιουργικές και τα καταφέρνουν με μια χαρά στις κουζίνες. Δηλαδή αυτό το στερεοτυπικό πώς θα σηκώσεις εσύ, κορίτσι μου, την κατσαρόλα. Μην πάρεις μόνο εμένα, πάρε και άλλη μία, τη σηκώνουμε και οι δύο μαζί. Ναι. Λύνονται τα πράγματα. Υπήρχε κάτι για την μαγειρική που το έχεις κάπως στο μυαλό σου και στην πράξη το είδες διαφορετικά? Όλα. Το να μαγειρεύεις σπίτι σου με το να μαγειρεύεις σε μια επαγγελματική κουζίνα, το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι πρέπει παντού να βάζεις σαλάτι. Όλα τα άλλα είναι εντελώς διαφορετικά. Υπήρχε κάποια δύσκολη μέρα που είπες το μετάνιωσα, έπρεπε να μείνω δικηγόρος? Όχι. Υπήρχαν πάρα πολλές δύσκολες μέρες, αλλά δεν το μετάνιωσα ποτέ. Ακόμα δηλαδή. Ίσως επειδή το αγαπάς και πάρα πολύ, ε. Ναι, αυτό δεν το έχω μετανιώσει ακόμα. Υπήρχε πάρα πολλές δύσκολες μέρες. Πάρα πολλές. Τι να σου πω τώρα. Φωτιά έχουμε πιάσει, αλλά ποτέ δεν είπα ωραία μου το να είμαι στο γραφείο μου, ας πούμε. Το MasterChef θεωρώ ότι σε βοήθησε. Ναι, γιατί είναι μια πρώτη αρχή προβολής. Εγώ έκανα shortcut εκεί, έκανα, πώς το λέμε... Έκοψε δρόμο. Έκοψα δρόμο. Ναι. Έκοψα δρόμο. Ναι. Γι' αυτό πήγα κιόλας. Είμαι μεγάλη, είμαι 30 όταν πήγα στο MasterChef. Εντάξει, μεγάλη. Εντάξει, δεν είμαι μικρή. Θέλω να πω. Ναι. Δεν είμαι 22. Δεν είχες ξεκινήσει να μαγειρεύεις από. Ναι, ναι, ναι. Μαγείρευες βασικά, απλά δεν το έκανες επαγγελματικά. Ναι. Είναι εδώ βρασμένα τα παντζάρια. Θέλω ένα μπλέντερ δυνατό ή ένα, αν κάνω μικρότερη δόση, το βζινγκ που έχω στο σπίτι μου. Τώρα το μπλέντερ σου. Όχι τώρα το μπλέντερ, το μούλτι, το μικρό. Αυτό. Ναι. Είναι τέλειο. Λοιπόν, και τι κάνω? Κάνω κάτι πανεύκολο. Παίρνω. Φανταστικό είναι. Βρασμένο παντζάρι. Ρίχνω μέσα στο μπλεντεράκι, εντάξει τώρα εγώ δεν τα κάνω όλα, αντάξει το κάνω και αυτό, θα μείνει η σάλτσα.